Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα στη σκηνή του Θεάτρου Αθήνεων στη Θεσσαλονίκη σε εορταστική τροχιά. Καλωσορίζουμε δύο εκ των συντελεστών. Καλώς ήρθατε, κυρία Καλέργη, κύριο Πλατάκη. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Καλέργη εδώ πέρα, ναι, να μας πει δύο λόγια για το συγκεκριμένο έργο. Να σας πω, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο δυνατά έργα, όχι μόνο του διεθνούς ρεπερτορίου, αλλά και του ίδιου του Λόρκα. Είναι, ανήκει στην τριλογία του, Ματωμένος γάμος, Γέρμα και το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Είμαι πολύ ευτυχής που μου δίνει την ευκαιρία να παίξω αυτό το ρόλο, χάρη στον κύριο Πλατάκη που μου εμπιστεύτηκε αυτό τον τόσο δύσκολο ρόλο. Είναι μια παράσταση που έχει γίνει με πολύ κέφι και με πολύ έμπνευση. Η Μπερνάρντα, γιατί την παράσταση μπορεί να σας πει ο κύριος Πλατάκης. Για την Μπερνάρντα μπορώ να σας πω ότι είναι μια γυναίκα, όχι μια απλή μάνα με τα παιδιά της και τα προβλήματά της κλπ. Είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο εξουσίας, αυταρχισμού, τυραννίας, συντηρητισμού. Έχει όλα αυτά η Μπερνάρντα και είναι διαχρονική. Μέχρι σήμερα η καταπίεση της γυναίκας που υπήρχε τότε, την οποία αντιπροσωπεύει μάλλον η Μπερνάρντα, υπάρχει μέχρι σήμερα. Και το έχει θέσει ο σκηνοθέτης, ο κύριος Πλατάκης, πάρα πολύ έξυπνα, αν δείτε την παράσταση, που οδηγεί στη σκέψη το θεατή ότι δεν είναι μια ιστορία που ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι και παρόν. Νομίζω και για τους συντελεστές και όλα αυτά θα σας πει ο κύριος Πλατάκης. Κύριε Πλατάκη, για να πούμε δύο λόγια τη σκηνοθετική πινελιά. Καλές γιορτές, καλές γιορτές σε όλους τους θεατές σας. Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα που έγραψε ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα το 1936 ήταν το τελευταίο του έργο, λίγο πριν δολοφονηθεί από τους φασίστες του Φράνκο. Το έργο πραγματεύεται την καταπίεση του ανθρώπου προς άνθρωπο και προσπαθήσαμε εμείς να το δώσουμε αυτό μέσα από διάφορες παραστάσεις του κόσμου όπου καταπιέζουν ο ένας τον άλλον. Ακόμα και στην οικογένειά μας υπάρχει καταπίεση. Το έργο πιστεύω ότι το κάναμε πολύ πρωτότυπα, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο στην Αθήνα, ελπίζουμε να αρέσει και στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα θέλω να κάνω και μια προσφορά για τους μοναχικούς ανθρώπους στις ημέρες των εορτών, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου, στις 25 Δεκεμβρίου και στις 2 Ιανουαρίου, όσοι νιώθουν μόνοι και είναι μεγάλοι σε ηλικία, μπορεί να έρθουν να δουν δωρεά την παράστασή μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Να ξέρουν ότι κάπου θα βρουν ανοιχτές πόρτες. Ακριβώς. Θα βρουν ανοιχτή την πόρτα μας, να έρθουν, να δουν, να περάσουν ωραία και να περάσουν και αυτοί μαζί με εμάς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Το έργο κινείται μεταξύ. Είναι μέσα σε ένα σπίτι όπου είναι έγκλειστες οι κόρες της Μπερνάρντα, γιατί πέθανε ο σύζυγός της και τους επιβάλλει πένθος 8 χρόνων. Ναι. Εκεί μέσα λοιπόν αυτές, εγκλωβισμένες μες στο σπίτι, θέλουν να φύγουν, να πετάξουν, να πάνε. Είναι πάρα πολύ καταπιεσμένες και η μία καταπιέζει και την άλλη. Η μόνη σοφή γυναίκα που είναι μέσα στο σπίτι αυτό είναι η γριά Χωσέφα, η οποία νομίζουν ότι είναι η μήτρελη, αλλά μέσα από αυτά που λέει είναι όλες οι αλήθειες του έργου. Μηνύματα που θα εισπράξει ο κόσμος. Τι άλλο μηνύματα από το να μισήσει την τυραννία και να μισήσει και την καταπίεση και να αντιδράσει. Τι άλλο μήνυμα. Αντιδρά ο κόσμος όμως σήμερα, βλέπετε. Όχι εύκολα, αλλά κάποια στιγμή όταν καταπιεστεί πάρα πολύ, τι θα κάνει, θα αντιδράσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί είναι, στο έργο αυτό φαίνεται σε όλο το μέγεθος η καταπίεση και η τυραννία. Από το 1936 που έγραψε το έργο ο Λόρκα, φανταζόταν έναν κόσμο καλύτερα. Είμαστε στο 2019, πάμε στο 20 και ο κόσμος ακόμα δεν έγινε καλύτερος. Γίνεται χειρότερα. Γι' αυτό κοιτάμε με τα έργα αυτά, τα οποία είναι διαχρονικά, έχουν μια παγκοσμιοποίηση, να μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε λίγο τον θεατή, ο οποίος θα περάσει 2 ώρες χωρίς να καταλάβει πώς κύλησε το έργο.
Γιατί έχει μέσα τα εξαιρετικά τραγούδια και τη μουσική του Τάκη του Μπινιάρη, τις χορογραφίες του Δημήτρη Ιβάνοφ, την κινησιολογία του Σίμωνα του Πάτροκλου, και παίζουν εκτός από την κυρία Καλέργη, η κυρία Τιτή Κασαριγκούλη στο ρόλο της Χωσέφα, η Μαρία Δρακοπούλου, η Άννα Μαρία Βιδάλη, η Μαρία Σιμεών, η Αναστασία Χατζιαθανασίου, η Έφη Χατζούλη και η Κατερίνα Βολίκα. Μπράβο, τα θυμάσαι όλα. Τα θυμάσαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Και μέρες και ώρες παραστάσεων για να γνωρίζει ο κόσμος. Θα ξεκινήσουμε τα ανήμερα Χριστούγεννα, 25 του μηνός, στις 9 η ώρα. Την Πέμπτη έχουμε μια παράσταση στις 8 η ώρα, την Παρασκευή στις 9 η ώρα, το Σαββατοκύριακο έχουμε το Σάββατο δύο παραστάσεις στις 6.30 και 9 και την Κυριακή στις 7.30. Μετά ερχόμαστε τη δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς με τις ίδιες ώρες μέχρι την Κυριακή. Ωραία. Και σας χαιρετάμε μετά. Για δύο εβδομάδες. Γιατί αμέσως μετά, τις δύο επόμενες εβδομάδες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα παίξουμε μια μεγάλη επιτυχία που είχαμε στην Αθήνα πάλι με την κυρία Καλέργη. Είναι ο τρίτος χρόνος, είναι η Λεωφόρος της Δύσης. Είναι το έργο του Billy Wilder, Sunset Boulevard, το οποίο το διασκεύασα. Και έγινε μια εξαιρετική παράσταση. Τέλεια. Είναι η γνωστή ταινία του Hollywood. Και ήταν και η χρονιά αυτή αφιερωμένη στο Hollywood. Ναι, ναι. Και η παράστασή μας είναι αφιέρωμα σε αυτό το γεγονός. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση και αυτή. Και νομίζω ότι κανείς θα πρέπει να δει και τη μία και την άλλη. Επίσης δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους και έχουμε μια παιδική παράσταση, το Μάγο και την παρέα του, που θα παίζεται τις Κυριακές που θα είμαστε εδώ. Και είναι ένα πολύ ωραίο. Για όλη αυτή την εορταστική περίοδο, ναι. Δηλαδή ξεκινάμε αυτή την Κυριακή. Ξεκινάμε από τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Και τις Κυριακές μετά, και τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς και τις Κυριακές. Τι ώρες, στις 11.30 το πρωί. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν πάρα πολύ και θα δουν πολλά μαγικά από το Μάγο Λουιτζέλ. Τι άλλο, δηλαδή. Τι άλλο, πολλά. Εδώ πέρα του θεάτρου για τη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε με ευχές. Να ευχηθώ εγώ στον κόσμο όλο, πέρα από την ειρήνη που είναι αυτή τη στιγμή ζητούμενο, υγεία, και ο χρόνος αυτός να είναι για όλους δημιουργικός, εμπνευσμένος και δημιουργικός. Κύριε Πλατάκη. Εγώ θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και να κάτσει να σκεφτεί λίγο τι μπορεί να κάνει για να γίνει λίγο καλύτερος ο κόσμος. Καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη και την κυρία Σαριγκούλη. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Επίσης, καλώς σας βρήκα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει και άλλη φορά πάλι με τον Βασίλη τον Πλατάκη, αλλά με άλλο έργο, με το Χαμάμ των Γυναικών. Τώρα έχουμε έρθει με το σπίτι της Μπερλάντα Άλμπα. Ο Λόργα θέλησε να δώσει σε αυτό το σπίτι την καταπίεση της εξουσίας. Αλλά αυτό το δίνει με τη Μπερλάντα Άλμπα. Ενώ αντιθέτως με τη Μαρία Χωσέβα, δηλαδή τη μάνα της, από αυτή την τρελή γριά, θέλει να δείξει την ανατροπή αυτής της εξουσίας. Δηλαδή είναι ένα ο προάγγελος που έχουμε στο Τζιαχόφ, στο Βυσσινόκηπο, πριν τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτό εκφράζει η Μαρία Χωσέβα. Αυτός είναι ο ρόλος που κάνετε εσείς. Ναι, αυτός είναι ο ρόλος που κάνω εγώ. Το ρόλο της Μπερλάντα Άλμπα τον κάνει η Τζέννη Κολάρου, η κόρη μου δηλαδή, η οποία είναι η προσωποποίηση της βίας κράτους, όπως μας το δίνει ο Εσύλος στον Προμηθέα Δεσμότη. Αλλά κάποτε αυτές οι δυνάμεις καταλύονται και πέφτουν στον τάρταρο. Όπως έγινε ακριβώς και με την Μπερλάντα Άλμπα. Όλη η εξουσία της στο τέλος ήτανε να κρεμαστεί το παιδί της. Και και αυτός ο θάνατος του παιδιού, αυτός είναι που θα ανοίξει την πόρτα για την ελευθερία και των άλλων. Γιατί δυστυχώς η ιστορία δεν δέχεται απελευθερωτικούς αγώνες χωρίς αίμα. Και βλέπουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που γράφτηκε το έργο και είμαστε στο 2020 και η καταπίεση επαναλαμβάνεται, όσο ποτέ επαναλαμβάνεται, επικρατεί. Σύμφωνα με το marketing, σε σπυροειδή εξέλιξη. Σε σπυροειδή εξέλιξη. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν πάβει να έχει κάποια συγγένεια με το παρελθόν. Το παρελθόν γίνεται παρόν και το παρόν γίνεται παρελθόν. Ο κόσμος στην Αθήνα τι σας έλεγε, τα μηνύματα που εισπράτατε κατά τη διάρκεια της παράστασης? Κοιτάξτε,
πέρα από τα μηνύματα της παράθεσης, εμένα ο κόσμος με ξέρει και σαν πολιτικό πρόσωπο. Να. Δεν είναι ότι με ξέρει μόνο από την παράσταση με μας. Έχω, ας πούμε, όπως μου είπαν, γιατί εγώ δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι και ούτε και με τη νέα τεχνολογία τα πω και πολύ καλά, καθόλου δηλαδή στο κινητό να πω ένα καλημέρα και άντε το πολύ και ένα γεια σου. Για λύση ανάγκη. Ναι, τόσο πολύ. Λοιπόν, εκείνο που εκφράζει η ιστορία είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι το κεφάλαιο κυρίαρχο, αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Δεν μπορούν να παίζουν πια με τη ζωή μας. Να. Δεν μπορούν να έχουν μία σύνταξη των 452 ευρώ. Ο πολύπαθος λαός θα ορθοποδήσει όμως ποτέ. Θα ορθοποδήσει. Πολλές φορές έχει ορθοποδήσει. Πολλές φορές έδειξε τη δύναμη. Αφού περνάει διαπυρός και σιδήρου. Ναι, αλλά ύστερα όταν πέφτουν απάνω του, έπεσε μία ολόκληρη αυτοκρατορία. Και όχι μόνο η αυτοκρατορία, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα που τσακίσανε το κίνημα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα τσακίστηκε το κίνημα. Μπορεί να ήταν εδώ στην χώρα. Αλλά το 1953 με το 20ο συνέδριο κατάντησε ο καπιταλισμός να είναι μονοκράτορας. Ναι. Και αν θέλουμε να συγκρίνουμε τώρα το 20ο συνέδριο, μπορούμε κάλλιστα να το συγκρίνουμε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν προδίδεται εκεί ο Χριστιανισμός. Τώρα πώς θα βλέπετε τα πράγματα, πού βαδίζουν? Αν δεν οργανωθεί το κίνημα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γίνονται προσπάθειες, αλλά από το 1953, με τη δολοφονία του Στάλιν, το κίνημα έχει περάσει στα χέρια των καπιταλιστών. Οπορτουνιστές και καπιταλιστές είναι αυτοί που διευθύνουν το κίνημα. Μην ξεχνάμε τι αποτέλεσμα είχαν τα κομμουνιστικά κόμματα. Ναι. Διαλυθήκανε. Όπως και ολόκληρη χώρα, που ναι, έτσι. Όπως και η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε και έγινε αυτό που έγινε, και το Στάλιγκραντ βγήκε Βολγκογκράντ και το Λένιγκραντ έγινε Αγία Πετρούπολη. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλές γιορτές στον κόσμο. Λοιπόν, σας εύχομαι καλές γιορτές. Στη σκηνή του Θεάτρου Αθήνεων. Λοιπόν, και από τη Τετάρτη. Από την Τετάρτη. Ανήμερο των Χριστουγέννων είναι η πρώτη παράσταση. Αλλά έχω να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ναι, για να μας αυτό πείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι για πρώτη φορά στις 22 του Γενάρη, ναι, στις 7 η ώρα, ο Περισσός ανοίγει τις πόρτες του για να παρουσιάσει το έργο του Λόρκα Μπερνάντ Άλμπα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τέλεια. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και οι θεατρόφιλοι έτσι του κινήματος στην Αθήνα να έρθουν να σε δουν από κοντά. Και αυτή η παράσταση είναι στα πλαίσια της οικονομικής εξόρμησης του ΚΚΕ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Επίσης.